καθησυχαστικοί εμφανίζονται γιατροί και αρμόδιοι φορείς όσον αφορά στην έλλειψη σκευάσματος χημειοθεραπείας που παρατηρήθηκε τον τελευταίο μήνα και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της τακτικής και απαραίτητης θεραπείας που υποβάλλονται οι καρκινοπαθείς. Όπως διαβεβαίωσε η διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, έχει γίνει ήδη η προμήθεια παρτίδας του φαρμάκου και μέχρι αύριο θα έχει διανεμηθεί στα νοσοκομεία της Κρήτης. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανελλαδικό, δεν αφορά μόνο το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, δηλαδή το ζούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ομαλοποιείται η κατάσταση, περιμένουμε τα σκευάσματα αύριο και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να πούμε στους ογκολογικούς μας ασθενείς να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς και σε όλη τη θεραπευτική ομάδα των νοσοκομείων μας. Και εμείς ως υγειονομική περιφέρεια σε συνεργασία με τα νοσοκομεία και τους γιατρούς διασφαλίζουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη θεραπεία τους σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα παλιό και φθηνό σκεύασμα το οποίο οι φαρμακευτικές δεν εισάγουν με αποτέλεσμα καρκινοπαθείς να μένουν ξεκρέμαστοι εν μέσω της θεραπείας τους. Ναι, ένα φάρμακο έρχεται σήμερα το οποίο είχε έλλειψη χθες και αύριο μεθαύριο τον άλλο μήνα μπορεί να λείψει κάποιο άλλο. Αυτό είναι γεγονός δυστυχώς, διότι και ειδικά αυτό συμβαίνει σε φτηνά φάρμακα για τους γνωστούς λόγους. Αν και μια μικρή χρονική καθυστέρηση δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, είναι σημαντικό να ακολουθείτε το εκάστοτε σχήμα θεραπείας που ορίζει συγκεκριμένο χρόνο για τη χορήγησή του. Τα φάρμακα αυτά, παρότι είναι παλιά και φτηνά, όμως είναι αντικατάστατα. Το φάρμακο που έλειπε τις τελευταίες μέρες, το Cisplatin, η πλατίνα που λέμε στον κόσμο, είναι ένα βασικό φάρμακο από τα βασικότερα στην ογκολογία και στη αιματολογία, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα φάρμακα. Υπάρχουν παρόμοια, όμως δεν έχουν ακριβώς την ίδια δράση και που η χορήγησή τους σε πολλές παθήσεις οδηγεί ακόμα και στην ίαση. Μικρή καθυστέρηση πιθανότατα δεν είναι βλαπτική για την πορεία της νόσου, όμως μια καθυστέρηση μεγάλη έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Γιατί το κάθε σχήμα χορηγείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, σταδιακά τα νοσοκομεία της Κρήτης προμηθεύονται το φάρμακο μέχρι την επόμενη φορά που θα ξεμείνουν, όπως καλά γνωρίζουν γιατροί, φορείς και κυρίως οι ασθενείς, στην πλάτη των οποίων οι μεγάλες εταιρείες μετρούν κέρδη, χωρίς να υπολογίζονται οι ζωές και η υγεία των ανθρώπων. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που είναι στη διαδικασία της χημειοθεραπείας και ακούει ότι δεν υπάρχει το φάρμακό του? Πώς νιώθει? Εγκαταλειμμένος νιώθει. Νιώθει ότι κανείς δεν υπολογίζει τη θέση του και την ύπαρξή του. Είναι μια φθορά ψυχική που δεν μπορεί κανείς να τη μετρήσει και να την κοστολογήσει. Αλλά αυτό που μας παρηγορεί είναι ότι συνήθως τέτοιες ελλείψεις είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες των αστυνομικών αρχών των Χανίων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου που διέφυγε χθες από την αγροτική φυλακή Αγιάς. Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλούν οι αναφορές που κάνουν λόγο για αποδράσεις κρατουμένων με στόχο την επιστροφή τους στη φυλακή. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών των Χανίων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλβανού Δραπέτη των αγροτικών φυλακών Αγιάς συνεχίζονται, ενώ την ίδια ώρα το γεγονός ότι τον επόμενο μήνα θα αποφυλακιζόταν προκαλεί πολλά ερωτήματα. Ο κρατουμένος διέφυγε χθες το μεσημέρι από τον προάβλιο χώρο του αγροτικού καταστήματος κράτησης της Αγιάς Χανίων, την ώρα που μαζί με άλλους συγκρατουμενούς του πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες. Αναφορές διοικητικών υπαλλήλων των αγροτικών φυλακών αλλά και δικηγόρων κάνουν λόγο για περιπτώσεις αλλοδαπών κρατουμένων που εκμεταλλεύονται το καθεστώς ημιαυτόνομης διαβίωσης που τους επιτρέπει να κάνουν αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και δραπετεύουν με ευκολία φοβούμενοι την απέλαση ή έλλειψη κινήτρων για επανένταξη στην κοινωνία. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, θυμούμε ότι μετά την προσπάθεια απόδρασης και την απόδραση και τη διαφυγή δεν είχαν δυνατότητα να συνεχίσουν είτε την παραμονή τους εδώ είτε την φυγή τους στη χώρα τους και γυρνούσαν στη φυλακή. Έμπειροι νομικοί σχολιάζουν ότι το σοφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας είναι αυτό που δεν υπηρετεί απόλυτα το σκοπό του, με συνέπεια μεγάλο ποσοστό κρατουμένων να επιστρέφει στη φυλακή λίγο μετά την αποφυλάκηση. Η αναστολή της ποινής μετά την τήρηση ενός νόμος ορίζει τα όρια των ποινών, δημιουργεί προβλήματα, διότι δεν ξεκαθαρίζεται πολλές φορές από τα βουλεύματα που πρέπει να παραμείνει, δηλαδή στην Ελλάδα ή όχι, ο αποφυλακιζόμενος υπό όρους ή θα πρέπει να απελαθεί στην πατρίδα του. Ο κρατούμενος που διέφυγε χθες από την αγροτική φυλακή Αγιάς εξαίτια ποινή φυλάκισης για αντίσταση, ψευδή αναφορά στην αρχή, κλοπή και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης από πρόθεση. Οι λόγοι της απόδρασης είναι άγνωστοι,
Ωστόσο, το γεγονός ότι σύντομα ολοκλήρωνε την ποινή του προκαλεί προβληματισμό.